Ένα λεπτά, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον ανεξάρτητο πλέον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο. Κύριε Κίρτσο, καλησπέρα. Γεια σας από τις Βρυξέλλες, τι κάνετε? Καλά, προσπαθούμε τουλάχιστον να είμαστε καλά μέσα σε όλα αυτά. Λοιπόν, κύριε Κίρτσο, πού θα καταλήξει όλο αυτό, πού θα ισορροπήσει αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, μπορεί να γίνει μια εκτίμηση, πού θα σταματήσουν οι Ρώσοι, μπορεί κανείς να κάνει μια εκτίμηση και με μεγάλες επισφάλειες ακόμη, τι λέτε? Ναι, βέβαια πρέπει να πούμε ότι πέσαμε έξω στην προηγούμενη εκτίμηση, γιατί όλοι θεωρούσαμε ότι ο Πούτιν, ακόμα και να έμπαινε στην Ουκρανία, θα περιοριζόταν στις ανατολικές περιοχές που ελέγχονται ήδη από ρωσόφωνους αυτονομιστές. Έστω θα διεύρυνε κάπως αυτές τις περιοχές. Έχουμε να κάνουμε με μια γενική επίθεση, και αν κρίνουμε από αυτά που είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν μετά τη τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πούτιν, στόχος πλέον της Ρωσίας είναι η πλήρης κατάληψη της Ουκρανίας, ο πλήρης έλεγχος. Τώρα αν αυτό θα γίνει με μια μορφή κατοχής... Ναι. Μπορεί να υπάρξει κατοχή, κύριε Κίρτσο. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Μπορεί να υπάρξει κατοχή ακόμα και του δυτικού μέρους της Ουκρανίας. Εύκολο δεν είναι, αλλά τι περίμενε ο Πούτιν? Περίμενε μια έτσι δραστηριοποίηση φιλορώσων, διότι μέχρι το 2014 οι Ρώσοι έλεγχαν το Κίεβο μέσω του Προέδρου Γιαννούκοβιτς. Επομένως υπάρχει ένα σύστημα φιλορωσικό, υπάρχουν ορισμένοι ολιγάρχες, οι περισσότεροι έχουν πλέον ουκρανική, θα λέγαμε, πατριωτική συνείδηση. Να. Υπάρχουν όμως και συνεργαζόμενοι με τη Ρωσία, ένα συγκεκριμένος του οποίου έκλεισε τα κανάλια ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Επομένως οι Ρώσοι πάντα εκτιμούν ότι θα υπάρξει μια έτσι ανάδειξη φιλικών προς αυτούς δυνάμεων. Από ό,τι φαίνεται έχουν πέσει έξω σε αυτή τη βασική εκτίμηση. Οι Ουκρανοί πλέον συμπεριφέρονται έτσι δυναμικά, έχουν πατριωτισμό. Αλλά εντάξει, ανεξάρτητα τώρα από το αν έχουν δίκιο ή δεν έχουν οι Ρώσοι στη βασική τους εκτίμηση, το γεγονός είναι ότι έχουν κατακτήσει ήδη τις ανατολικές περιοχές, ιδιαίτερα αυτές που είναι προς τη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί υπάρχουν εκατομμύρια ρωσόφωνοι οι Ρώσοι, είναι θέμα ορισμού. Και προωθούνται στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα, όπου εκεί πλέον δεν υπάρχουν ρωσόφωνοι, γιατί οι ρωσόφωνοι είναι 8 εκατομμύρια επί συνόλου 43. Είναι εντυπωσιακό ότι χτυπάνε και πόλεις, μεταξύ των οποίων και την πρωτεύουσα, που δεν περιμένουν να τους υποδεχθεί κανείς φιλικά. Παρ' όλα αυτά το κάνουν. Μάλιστα. Τώρα, η ελληνική κυβέρνηση στέλνει στρατιωτικό υλικό. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα στείλει και στρατιωτικές μονάδες, αν ζητηθεί αυτό από τους συμμάχους, από το ΝΑΤΟ. Και αυτό το κάνει γιατί θέλει να ταυτιστεί απόλυτα ο κ. Μητσοτάκης με τη Δύση για ενδεχόμενο κίνδυνο από τον Ερντογάν. Εσείς τι λέτε για αυτό το σκεπτικό της κυβέρνησης και για την κίνηση να στείλει στρατιωτικό υλικό μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον? Εντάξει, το σκεπτικό νομίζω όλων των κυβερνήσεων που στέλνουν οπλικά συστήματα, προς το παρόν κανείς δεν έχει στείλει στρατιωτικές δυνάμεις, είναι ότι πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα ότι είμαστε αλληλέγγυοι στην Ουκρανία, ότι η μάχη για την Ουκρανία είναι μάχη για την Ευρώπη, διότι αν πέσει η Ουκρανία έτσι αδιαμαρτύρητα κιόλας, αυτό θα είναι ένα κίνητρο για να αμφισβητήσει και την κυριαρχία χωρών που είναι ενταγμένες στο ΝΑΤΟ, δηλαδή της Πολωνίας, της Λιθουανίας, της Εστονίας, της Λετωνίας, ή να γίνει πιο επιθετικός ακόμα ο Πούτιν έναντι της Γεωργίας ή της Μολδαβίας. Επομένως έχει σημασία να είναι σταθερή και αποφασιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΗΠΑ, αυτό που αποκαλούμε Δύση, και νομίζω καλά κάνει η κυβέρνηση και ακολουθεί τη γενική γραμμή. Δεν είναι η ώρα για διαφοροποιήσεις, όχι για το τι ενδεχομένως θα κάνει η Τουρκία, αλλά για το τι κάνει ακριβώς ο Πούτιν. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε, και διάβασα μια δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ που δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης στην Ελλάδα θα ήθελε να μην είχαμε στείλει οπλικά συστήματα. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω την ανησυχία του κόσμου, αλλά θα σας πω, επειδή είμαι και μέλος της Υποεπιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι αυτός ο τρόπος σκέψης είναι λάθος. Δηλαδή ή θα σταματήσουμε τον Πούτιν ή θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα, γιατί αυτός δεν έχει στόχο μόνο την Ουκρανία, θέλει να αλλάξει πλέον το χάρτη της Ευρώπης. Θεωρώ ότι είμαστε πίσω στο 1938, ας ελπίσουμε ότι θα πάμε στο 1939 και στο 1940.
Τα επιχειρήματα της Ρωσίας, βέβαια αυτό που κάνει ο Πούτιν είναι ασύμμετρο, αλλά τα επιχειρήματα της Ρωσίας ότι το ΝΑΤΟ έφτασε στην αυλή του, ότι υπήρχαν ρωσόφιλοι, ρωσόφωνοι που όλο αυτό το διάστημα καταπιέζονταν και πραγματικά είχαν προβλήματα από Ουκρανούς εθνικιστές. Πώς τα ακούτε, πέρα, επαναλαμβάνω, από το ασύμμετρο της αντίδρασης. Καταρχήν, το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία, κατά την άποψή μου. Θα σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα πήγα στη Λιθουανία και επισκέφθηκα μια τεθωρακισμένη ταξιαρχία του ΝΑΤΟ, την οποία εχθές, από ό,τι διάβασα, επισκέφθηκε και ο πρόεδρος της Γερμανίας, ο κ. Στάινμαγερ. Ήμουνα με μια αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πέντε ευρωβουλευτές διαφορετικών χωρών. Επομένως, δεν έχουν αναπτυχθεί επιθετικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Οι δυνάμεις είναι περισσότερο συμβολικές. Δηλαδή, μια τεθωρακισμένη ταξιαρχία προφανώς δεν φτάνει για να κάνει τη δουλειά έναντι 200.000 Ρώσων σε περίπτωση που επιτεθούν στη Λιθουανία. Αλλά είναι ο συμβολισμός, είναι το άρθρο 5, δηλαδή η επίθεση σε έναν στο ΝΑΤΟ ισοδυναμεί με επίθεση σε όλους. Επομένως, χώρες οι οποίες βγήκαν από τη Σοβιετική νύχτα το 1990-91. Προφανώς είχαν δικαίωμα να ορίσουν την πορεία τους. Αλλιώς πρέπει να δεχθούμε ότι η Πολωνία θα πρέπει να είναι υπό τον ζυγό της Ρωσίας ή οι δημοκρατίες της Βαλτικής να είναι χώρες περιορισμένης ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Δεν νομίζω ότι απειλεί κανείς τη Ρωσία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα παίξουμε και στο ρυθμό του Πούτιν. Μάλιστα. Τώρα, 498 στρατιώτες νεκρούς ανακοίνωσαν οι Ρώσοι, πιθανότατα είναι περισσότεροι και πολύ περισσότεροι. 500 φέρετρα για την ρωσική κοινωνία, τι σημαίνει, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί για μια δυτική κοινωνία θα σήμαινε πραγματικά κάτι πολύ πολύ σημαντικό, ανατροπές. Για την ρωσική κοινωνία τι σημαίνει, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα της ρωσικής κοινωνίας που δεν είναι ακριβώς δυτική, αλλά... Είναι 500 φέρετρα. Τα 500 φέρετρα είναι 500 φέρετρα. Νομίζω ότι η επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία έχει σχέση με τον εκδημοκρατισμό της Ουκρανίας. Δηλαδή, η Ουκρανία, παρά τα προβλήματά της, τη διαφθορά, τους ολιγάρχες, ακολουθεί έναν δημοκρατικό δρόμο ανάπτυξης. Επομένως, ουσιαστικά ο Πούτιν επιτίθεται σε ένα ανταγωνιστικό πολιτικό σύστημα. Έχει μια έτσι διεφθαρμένη ολιγαρχία, η οποία κυβερνάει τη Ρωσία, και αυτός είναι ο γενικός διαχειριστής της διεφθαρμένης ολιγαρχίας. Επομένως, δεν δέχεται ούτε δημοκρατικά ανοίγματα στη Ρωσία και γι' αυτό επιτίθεται στη Λευκορωσία, μάλλον ήλεγξε τη Λευκορωσία με τον Λουκασέγκο, μετά από μια εξέγερση λαϊκή, ύστερα από την οθεία στις προεδρικές εκλογές, και γι' αυτό έχει εισβάλει στην Ουκρανία. Επομένως, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν επιτρέπει τη δημοκρατική ανάπτυξη της ρωσικής κοινωνίας. Ένα ξεκίνημα κοινωνίας των πολιτών που ξεκίνησε με τον Ναβάλνη. Ο Ναβάλνη δηλητηριάστηκε, μετά τον βάλαν φυλακή. Δηλαδή, ο Πούτιν είναι ένα μείγμα ΚΑΚΕΜΠΕ και έτσι κλασικής δικτατορίας. Επομένως, η ρωσική κοινωνία ποια είναι αυτή τη στιγμή? Τι είπατε? Η ρωσική κοινωνία ποια είναι αυτή τη στιγμή? Έχετε εικόνα? Έχουμε εικόνα? Έχει δημιουργηθεί μια μεσαία τάξη, γιατί υπήρξε ανάπτυξη την περίοδο Πούτιν, η οποία στηρίχθηκε κυρίως στις εξαγωγές ενέργειας. Είναι πολύ εξαρτημένη η Ρωσία από τις εξαγωγές ενέργειας, άρα από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που σημαίνει ότι σε αυτή τη φάση πηγαίνει καλά, γιατί εισπράττει πολλά. Αλλά η οικονομία της είναι συγκρίσιμη με τα μεγέθη της Ιταλίας. Δεν είναι δηλαδή, είναι στρατιωτική υπερδύναμη, γιατί είναι πυρηνική υπερδύναμη, αλλά δεν είναι κάποια φοβερή οικονομική δύναμη. Έτσι είναι όπως το λέτε. Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση την πιέζει στο οικονομικό, στο αδύνατο σημείο της. Επομένως, έχουμε μια εξέλιξη, δηλαδή υπάρχει μια μεσαία τάξη, αλλά το κράτος και το κόμμα ελέγχουν πλήρως την οικονομία μέσω ενός διεφθαρμένου συστήματος ολιγαρχικού. Άρα, τα ωφέλη είναι σχετικά περιορισμένα σε μεγάλα αστικά κέντρα και πολλές περιοχές της χώρας είναι πίσω στην ανάπτυξη από οικονομική και κοινωνική άποψη. Μην ελπίζουμε πάντως στη Δύση ότι θα ξεσηκωθούν οι Ρώσοι και θα μας δώσουν τη λύση. Τα 500 φέρετρα που είπατε θα είχαν ρίξει οποιαδήποτε κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Ρωσία όμως, στο Αφγανιστάν είχαν δεκάδες χιλιάδες φέρετρα και στους δύο πολέμους της Τσετσενίας
εκτός από τα φέρετρα στην Τσετσενία, είχαν και φέρετρα σε αστικά κέντρα που Τσετσένοι τρομοκράτες χτυπάγανε σε θέατρα και όπου έκριναν σκόπιμο. Επομένως, είναι μια σκληρή κοινωνία με άλλους κανόνες λειτουργίας και δεν πρόκειται να δεχθεί εύκολα λαϊκή πίεση, λαϊκή πολιτική πίεση το σύστημα εξουσίας. Τώρα, ο Ερντογάν βγαίνει αναβαθμισμένος από αυτή την υπόθεση. Άκουσα σήμερα με ένα tweet τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, θα τον ευχαριστεί. Ο Ερντογάν καθυστερημένα και μεσοβέζικα καταδίκασε τη ρωσική εισβολή, δεν καταδίκασε όπως του ζητούσαν οι δυτικοί, παραμένει στο πλευρό των Ρώσων και την ίδια στιγμή τον ευχαριστεί και ο Ζελένσκι. Αναβαθμίζεται σημαντικά ο Ερντογάν. Τι εκτίμηση κάνει? Ο Ζελένσκι τον ευχαριστεί διότι είχε προλάβει και είχε αγοράσει από την Τουρκία αυτά τα Bayraktar, τα drones, τα πολεμικά drones, τα οποία παίζουν ρόλο. Δεν μπορούν βέβαια να ανατρέψουν το σχετισμό δυνάμεων που είναι συντριπτικά υπέρ της Ρωσίας, αλλά παίζουν ρόλο υπέρ της Ουκρανίας, γι' αυτό και τον ευχαρίστησε. Αυτό πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, η οποία, όπως πολύ σωστά παρατηρήσετε, παίζει σε πολλά ταμπλό. Mm. Έχει αναπτύξει την οικονομία της, τώρα έχει σοβαρά προβλήματα και ρεκόρ πληθωρισμού με πάνω από 50%, αλλά έχει ένα ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το οποίο στις προηγούμενες ελληνοτουρκικές κρίσεις ήταν συγκρίσιμο ή το πολύ διπλάσιο από το ελληνικό. Σήμερα είναι υπερτετραπλάσιο. Έχει φτιάξει πολεμική βιομηχανία, έχει φτιάξει βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Mm-hmm. Δηλαδή έχει φύγει σε πολλά ζητήματα πολύ μπροστά. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος έτσι να πάθουμε μια κρίση εσωστρέφειας επειδή η Τουρκία έχει καλές σχέσεις με τον Α, παίζει με τον Β, αναπτύσσεται στον Γ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η Τουρκία σε σχέση με τα δικά μας και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Από εκεί και πέρα η Τουρκία προσπαθεί να αναβιώσει ένα είδος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως ο Ερντογάν, ο Πούτιν, με συγχωρείτε, τους μπερδεύω κιόλας, γιατί ακολουθούν οι παρόμοιες στρατηγικές, προσπαθεί να αναβιώσει τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να είμαστε σταθεροί στη θέση μας. Η κυβέρνηση έχει πάρει όλα τα μέτρα, είμαστε ισχυροί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλή στη σχέση μας με τη ΣΥΠΑ, άψογη στη σχέση μας με τη Γαλλία. Νομίζω ότι έχει γίνει όλη η προεργασία. Τώρα, ένας καινούριος μεγάλος πλανητικός παίκτης όπως είναι η Κίνα, πόσο κερδισμένη βγαίνει η Κίνα από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Η Κίνα βγαίνει πολύ κερδισμένη, διότι αυτή τη στιγμή πρώτον η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η τρίτη δύναμη, η ενδυνάμει τρίτη δύναμη, μπαίνει σε μεγάλη περιπέτεια. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θέλουν ένα είδος όχι περικύκλωσης αλλά ανάσχεσης της επιρροής της Κίνας, δυσκολεύονται να βρουν συμμάχους, δηλαδή δεν μπορούν να ελπίζουν σε ισχυρή παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ούτως ή άλλως έχει διαφοροποιημένη πολιτική έναντι της Κίνας από ό,τι είπα. Και το άλλο είναι ότι όσο απομονώνεται η Ρωσία και η Ρωσία βρίσκεται πλέον σε φάση τραγικής απομόνωσης, τον ΟΗΕ τη Ρωσία την υποστήριξε μόνο η Λευκορωσία, η οποία ουσιαστικά ελέγχεται, η Συρία, η οποία ουσιαστικά ελέγχεται, η Ερυθρέα και η Βόρεια Κορέα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό μιλάμε για διπλωματικό κατάντημα της Ρωσίας με υπογραφή Πούτιν. Όσο λοιπόν πιο απομονωμένη είναι η Ρωσία, τόσο πιο πολύ ακουμπάει πάνω στην Κίνα. Επομένως η Κίνα που είναι η ανερχόμενη, ουσιαστικά έχουμε δύο υπερδυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες που υπερασπίζονται το στάτους υπερδύναμης και την Κίνα που είναι η νέα υπερδύναμη. Έτσι είναι. Και υπάρχει ένας σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ τους. Όσο λοιπόν η Ρωσία συγκρούεται με τις ΗΠΑ και φυσικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο υποχρεώνεται να στηρίζεται περισσότερο στην Κίνα, δηλαδή να βρει εναλλακτικές αγορές για τις εξαγωγές φυσικού αερίου, πετρελαίου κτλ. Άρα αυτή η αναταραχή αναμφίβολα βοηθάει την Κίνα να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα φαίνεται ενωμένη, αλλά τα συμφέροντα είναι πολύπλευρα, πολύπλοκα, σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Μόλις τελειώσει αυτή η κρίση θα ξαναγυρίσουμε στην παλιά εικόνα ή θα έχουμε πάρει ένα μάθημα και θα προχωρήσουμε σε μια πιο κοινή στάση στο πλανητικό παιχνίδι? Νομίζω θα προχωρήσουμε σε μια πιο κοινή στάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες που ελέγχουν πλέον την καγκελαρία αποφάσισαν αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μια στροφή 180 μοιρών.
Η Μέρκελ ήταν τις γραμμές περιορισμένες αμυντικές δαπάνες. Το ΝΑΤΟ την πίεζε να πάει τις δαπάνες στο 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Γερμανίας. Το κρατούσε επίτηδες στο 1,5% και πιο κάτω. Και έτσι διαπραγματευόταν τα ενεργειακά, το Nord Stream 2 με τον Πούτιν απευθείας. Τον καθησύχαζε, του έδινε τέλος πάντων σε γενικές γραμμές αυτά που ήθελε. Mm-hmm. Ακολουθήσε την ίδια μέθοδο που έτσι μερικής ικανοποίησης των απαιτήσεών του, που ακολουθούσε και έναντι του Ερντογάν, προκαλώντας αντιδράσεις στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν η μέθοδος της Μέρκελ εγκαταλείπεται από τους σοσιαλδημοκράτες, που είναι εντυπωσιακό, γιατί οι σοσιαλδημοκράτες μαζί με τους πράσινους που είναι και αυτοί στην εξουσία είναι στα αριστερά της Μέρκελ και θα περίμενε κανείς να ακολουθήσουν την ίδια πολιτική ή ακόμα πιο ήπια. Το γεγονός λοιπόν ότι σκληραίνουν τη στάση τους δείχνει ότι έχουν κάνει μια ανάλυση που δείχνει ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα, και δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι πολλοί στέλνουν οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Μέχρι και η Σουηδία, που έχει μια παράδοση ουδετερότητας, στέλνει οπλικά συστήματα, ενώ η Ελβετία, που έχει τεράστια σημασία σαν χρηματοπιστωτικό κέντρο, ακολουθεί τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργείται λοιπόν μια πανευρωπαϊκή συσπήρωση για να αντιμετωπιστεί η επιθετικότητα. Η οποία θα παραμείνει, η οποία θα έχει διάρκεια και μέλλον. Να σας πω, σε επίπεδο στρατηγικής θα παραμείνει. Μάλιστα. Αλλά σε επίπεδο καθημερινής διαχείρισης, και αυτό μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, είναι τόσο μπερδεμένο το σύστημα και τόσο μπερδεμένα τα συμφέροντα. Μάλιστα. Ώστε, για παράδειγμα, ο Μακρόν θα θέλει να είναι ο απευθείας συνομιλητής του Πούτιν. Οι Γερμανοί, αν υποθέσουμε ότι σταθεροποιηθεί η κατάσταση, θα σκεφτούν τις εξαγωγές τους προς τη Ρωσία. Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, οι οποίοι πάντα είχαν μια ήπια προσέγγιση προς τη Ρωσία, θα θέλουν συνεννόηση. Οι Πολωνοί και οι Δημοκρατίες της Βαλτικής, που αισθάνονται ότι απειλούνται, θα θέλουν μια αμερικανοτοϊκού τύπου προσέγγιση, δηλαδή αυστηρή και αποτελεσματική. Αυτά βέβαια τα ξέρει ο Πούτιν, γιατί ήταν και στην ΚΑΓΚΕΜΠΕ και στην Ανατολική Γερμανία. Επομένως είναι βέβαιο ότι η Ρωσία, αν και είναι συγκριτικά αδύναμη στο οικονομικό, θα παίξει με τις αντιθέσεις των Ευρωπαίων εταίρων. Ως ιστερόγραφο, θέλω ένα σχόλιο από εσάς για την προοπτική των πραγμάτων εσωτερικά στη χώρα. Δημοσκοπήσεις, αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις, αν επιβεβαιωθούν στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, δεν θα δώσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ούτε Νέας Δημοκρατίας στις δεύτερες εκλογές, ούτε στις τρίτες πιθανότατα. Άρα το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας ή μια κυβέρνηση με ένα τεχνοκράτη επικεφαλής όπως ο Στουρνάρας είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο. Μπορεί να γίνει μια τέτοια πρόγνωση από εδώ που βρισκόμαστε? Δεν μπορώ να κάνω πρόγνωση. Θα σας πω το εξής, ότι η βασική εκτίμηση που κάνω είναι ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο μεγάλης δοκιμασίας, γιατί όλα αυτά που συζητάμε θα μείνουν μαζί μας για αρκετά έως πολλά χρόνια. Και πρέπει να επισημάνω ότι η ελληνική οικονομία μπαίνει σε αυτή τη νέα περίοδο δοκιμασίας τραυματισμένη. Πρώτον, έχουμε τεράστια εξάρτηση από το φυσικό αέριο με απόφαση Μητσοτάκη, που ήταν ένα λάθος στρατηγικής σημασίας. Δεύτερον, έχουμε πρόβλημα διεθνούς ανταγωνιστικότητας, συν 35% το εμπορικό έλλειμμα, που σημαίνει ότι τώρα που είναι πιο ακριβές οι εισαγωγές καυσίμων, θα περάσουμε άσχημα. Τρίτον, έχουμε δημοσιονομικά ελλείμματα πολύ μεγάλα και χρέος τεράστιο. Γενικά δυσλειτουργεί η οικονομία μας και η κοινωνία βέβαια, σύμφωνα με τη στατιστική, με την Ελστάτ, βρίσκεται σε οριακό σημείο. 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας είναι επισήμως, βάσει των στατιστικών στοιχείων, στα όρια της φτώχειας. Επομένως, όλες αυτές οι προσαρμογές, όλες αυτές οι οικονομικές απώλειες θα κοστίσουν ακριβά, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες. Προσθέστε σε αυτά ότι δεν έχουν προχωρήσει οι επενδύσεις εξυγχρονισμού, παρά το steel manager που είχε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν έχει κάνει τίποτα ουσιαστικό προς αυτή την κατεύθυνση. Προσθέστε και την πανδημία που είναι πάντα μαζί μας, αλλά έχουμε πια συνηθίσει σε μια νέα κανονικότητα με 50, 60, 70 θανάτους την ημέρα. Αν τα βάλετε όλα αυτά μαζί, καταλαβαίνετε ότι η δυνατότητα επιτυχούς προσαρμογής μας στο νέο, πιο ανταγωνιστικό και πιο επικίνδυνο διεθνές περιβάλλον είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Κίρτσο. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.